Αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσει να μάθετε πώς να σταματήσετε την υπερκατανάλωση τροφής. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ελέγξετε την κατανάλωσή σας και να κάνετε υγιείς επιλογές. 1. Καταναλώστε λιγότερα μεγάλα γεύματα. Προτιμήστε μικρότερα γεύματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να αποφύγετε την υπερκατανάλωση. 2. Πιείτε νερό πριν από τα γεύματα. Το νερό μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε πιο χορτάτη και να μειώσετε την επιθυμία σας για φαγητό. 3. Επιλέξτε ικανοποιητικέ τροφέ. Επικεντρωθείτε σε τροφλούσιε σε φυτικέ ίνε και πρωτενη που σα κρατούν χορτά του για μεγαλύτερο διάστημα. 4. Τρώτε προσεκτικά, μασάτε αργά και απολαύστε κάθε μπουκιά. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη αίσθηση πληρότητα και στην αποφυγή υπερβολική κατανάλωση. 5. Γνωρίστε του παράγοντε για την υπερκατανάλωση τροφή. Κατανοήστε τι σα οδηγεί σε υπερβολική κατανάλωση, όπω το άγχο ή η πλήξη, και αναζητήστε τρόπου να το αντιμετωπίσετε. 6. Ελέγξτε τι μερίδε σα. Χρησιμοποιήστε μικρότερα πιάτα και μην υπερφορτώνετε το πιάτο σα με μεγάλε ποσότητε φαγητού. 7. Προγραμματίστε την κατανάλωση με μέτρο. Ορίστε συγκεκριμένε ώρε για τα γεύματα σα και αποφύγετε το σνακ μεταξύ των γευμάτων. 8. Προσέξτε την κατανάλωση αλκοόλ. Το αλκοόλ μπορεί να αυξήσει την όρεξή σα και υπερκατανάλωση τροφή. 9. Αυξήστε την κατανάλωση των αγαπημένων σα τροφών. Αντί να περιορίσετε τι αγαπημένε σα τροφέ, προσθέστε τι με μέτρο στη διατροφή σα για να αποφύγετε τη συναισθηματική κατανάλωση. 10. Αποφύγετε την κατανάλωση αποδοχία. Η κατανάλωση απευθεία από το κουτί ή το πακέτο μπορεί να οδηγήσει σε υπερκατανάλωση. 11. Υιοθετήστε μία μέθοδο διατροφή με βάση τον όγκο. Εστιάστε σε τρόφιμα χαμηλή θερμητική αξία, αλλά πλούσια σε όγκο, όπω λαχανικά και φρούτα. 10. Κοιμηθείτε αρκετά. Ο επαρκή ύπνο μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση τη όρεξη και τη πείνα. 13. Μειώστε το άγχο. Το άγχο μπορεί να επηρεάσει τι διατροφικέ σα συνήθειε, οπότε αναζητήστε τρόπου για να το μειώσετε, όπω η γιόγκα ή ο διαλογισμό. 14. Ξεκινήστε τη μέρα με πρωινό, ένα θρεπτικό πρωινό μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση τη όρεξη για όλη την ημέρα. 15. Γευματίστε με φίλου που έχουν καλέ διατροφικέ συνήθειε. Ο κοινωνικό σα κύκλο μπορεί να επηρεάσει τη διατροφική σα συμπεριφορά, οπότε επιλέξτε παρέε που ενθαρρύνουν υγιεινέ συνήθειε. 16. Τρώτε μόνο στο τραπέζι. Αποφύγετε την κατανάλωση φαγητού ενώ κάνετε άλλε δραστηριότητε, όπω η τηλεόραση ή η εργασία, για να αποφύγετε την υπερκατανάλωση. Α ελπίσουμε ότι αυτέ οι συμβουλέ θα σα βοηθήσουν να ελέγξετε τη διατροφή σα. Μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε το βίντεο για πιο αναλυτικέ πληροφορίε.